εάν γέννησε πρόωρα και το μωράκι σου νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα, και έστω και αν ακόμα υπάρχει ανάγκη για να πνίγει να υποστηρίζεται, υπάρχει κάτι πολύ σπουδαίο που μπορεί να ζήσει μαζί με το μωράκι σου. Τη σωματική επαφή μαζί του δέρμα με δέρμα. Και αυτό γίνεται μόλι του επιτρέψει η κατάστασή του. Κάτι που θα βοηθήσει και στη γρηγορότερη ανάρρωση του. Ερευνητικέ μελέτε έχουν δείξει ότι η μέθοδο Τη σωματική επαφή δέρμα με δέρμα, δηλαδή όπω λέγεται η μέθοδο κανκαρού, στα πρόρα νεογνά, επιφέρει τεράστια ωφέλη τόσο για τον νεογνό, όσο και για τη μητέρα και εξίσου για τον πατέρα. Τόσο το γάλα σου, όσο και η άμεση επαφή σου με το μωράκι σου δέρμα με δέρμα, αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο τη παρεχόμενη θεραπεία στη μονάδα. Για σένα που θυλάζει, ή ακόμα και για το μωράκι που δεν είναι ακόμα σε θέση να μπει στο στήθος, και η μητέρα αναγκάζεται να βγάλει το γάλα τη, η μέθοδο καν καρού έχει τεράστια αξία. Γιατί μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των ορμονών που είναι υπεύθυνε για την παραγωγή του γάλακτο, απελευθερώνοντα ένα παράγοντα οκιτοκίνη. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι η παραγωγή του γάλακτο σου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν πρώτα κάνει κανκαρού και μετά θυλάσει ή βγάλει το γάλα σου, και ιδανικότερα βέβαια θα ήταν αν έβγαζε το γάλα σου δίπλα από το μωράκι σου. Έτσι γίνεται ομαλότερη προσαρμογή στον αποκλειστικό μετρικό θυλασμό και βοηθάει και στην αύξηση του σωματικού βάρου του νεογνού σου. Η τακτική επαφή δέρμα με δέρμα με το μωράκι σου τίνει να αναπτύσσει τον οργανισμό σου αντισώματα εναντίον των διαφόρων μικροβίων που βρίσκονται στο περιβάλλον. Τα οποία αντισωμάτα στη συνέχεια εσύ περνά το μωράκι σου μέσω του γάλακτο σου. Το γάλα σου λοιπόν είναι μοναδικά κατασκευασμένο να παρέχει στο μωράκι σου τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία στι διάφορε ευδονοσοκομιακέ λοιμώξει, κάτι που κανένα άλλο γάλα δεν μπορεί να κάνει, και βοηθά έτσι και στη μείωση τη νεογνική θνησιμότητα. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι στα νεογνά που κάνουν τακτικά τη μέθοδο Κάνκαρου, μειώνονται οι αριθμίε στον καρδιακό και αναπνευστικό ρυθμό. Οι ανάγκε οξυγόνου έχουν λιγότερα πνοϊκά επεισόδια και διατηρούν τη θερμοκρασία του μέσα από την άμεση επαφή με το δέρμα του γονέα. Η μέθοδο Κάνκαρου προάγει επίση την υγεία και τη ψυχοκινητική ανάπτυξη του νεογνού μέσω της αφήση και της όσφρηση. Συμβάλλει επίση στην βελτίωση του κύκλου ύπνου και εγρήγορση και στην μείωση του πόνου κατά τη διάρκεια των διαφόρων νοσηλευτικών πράξεων, μειώνοντα τα επίπεδα τη κορτιζόλη. Για του γονεί λοιπόν που αναγκάστηκαν να αποχωριστούν τον ιογνό του, γιατί γεννήθηκε πρόωρα και έπρεπε να νοσηλευτεί στη μονάδα, του δίνεται η ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία τη άμεση επαφή με το μωράκι του δέρμα με δέρμα. Αυτό θα τους προσφέρει ψυχολογική και συναισθηματική κάλυψη, μειώνοντας έτσι το στρες και το άχος του αποχωρισμού. Η τακτική σωματική επαφή με το μωράκι τους δέρμα με δέρμα θα τους φέρει πιο κοντά. Το μωράκι θα εξοικειωθεί με τη μυρωδιά του, τους χτύπους της καρδιά τους, την αναπνοή τους, κάτι που προάγει το δέσιμο μεταξύ γονέα και μωρού.